Λοιπόν, πάμε, Σπύρο Αλεξανδρή, έχουμε μία... Ωραία, πάμε στην Ομόνια, έχουμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Πτώση δέντρου. Μας ενημερώνει ωραία. Αυτή τη στιγμή. Σπύρος Αλεξανδρής μας είναι συνδεδεμένος μαζί μας. Έχουμε ένα περιστατικό, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στην Ομόνια, το οποίο έγινε πριν από λίγη ώρα. Ο συνάδελφός μας, ο Σπύρος Αλεξανδρής, έχει σπεύσει εκεί για να το καλύψει. Μία πτώση φαίνεται δέντρου. Ότι υπάρχει μία πτώση δέντρου μετά από δέντρο στην Ομόνια. Πώς ξέμεινε αυτό. Ακριβώς. Και πού τώρα, ακριβώς. Ναι. Έτσι κάνει ρεπορτάζ ο συνάδελφος, ο Σπύρος Αλεξανδρής. Είναι κοντά μας για να μας δώσει όλα τα νεότερα. Σπύρο. Έλα, Σπύρο. Γεια σας, καλησπέρα ξανά. Στην Πατησίων βρισκόμαστε λίγο πριν την Ομόνια. Βλέπετε εδώ ποια είναι η κατάσταση. Έχει ξυλωθεί όλος ο κορμός του δέντρου. Έχει πέσει στο δόστρωμα, έχει πέσει στο δρόμο. Έχει συγκρατηθεί πάνω από τα καλώδια του τρόλεϊ, καθώς έχει γύρει όλο το δέντρο πάνω στο συγκεκριμένο φορτηγό. Λίγο πριν τις 6 προσπαθούσε να παρκάρει ο οδηγός στο σημείο. Βρήκε στο δέντρο, στο αριστερά της οθόνης, όπως βλέπετε, στο συγκεκριμένο σημείο. Έγειρε το δέντρο και ευτυχώς δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός. Είναι μεγάλη βλάβη φυσικά που έχει προκληθεί εξωτερικά στο συγκεκριμένο φορτηγό. Υπάρχουν ρυθμίσεις τώρα στην κυκλοφορία, καθώς καταλαβαίνω ότι είναι πολύ μεγάλος ο όγκος του δέντρου που πρέπει να μετακινηθεί. Έχει πέσει όλο το δέντρο μέσα στο δρόμο. Ευτυχώς έγινε σε ώρα που δεν υπήρχε πολύ μεγάλη κίνηση στο δρόμο. Ναι, αλλά τώρα έτσι όπως είναι τα πράγματα. Σε λίγη ώρα το μποτιλιάρισμα θα είναι μέχρι τα Πατήσια. Γιατί εκεί πέρα είναι που είναι δύσκολα τέτοια ώρα τα πράγματα. Αλλά μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτό το οποίο λες, Σπύρο. Αυτό έγινε κατά τη διάρκεια ελιγμών παρκαρίσματος. Δηλαδή το φορτηγό δεν έπεσε πάνω με φόρα, δεν έπεσε με ταχύτητα. Όχι, πήγαινε προς τα πίσω για να παρκάρει. Ναι. Χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ή να βιαζόταν από την κίνηση, κάποιος λάθος χειρισμός έγινε και φυσικά. Ναι, αλλά ένα δέντρο, ξέρεις, το δέντρο ήταν τιμόρροπο, έτσι, ναι, δεν ήταν σε κατάσταση. Το βρήκε δηλαδή με χαμηλή ταχύτητα και έγειρε όλο το δέντρο. Δηλαδή θα μπορούσε να γίνει και με άλλη αφορμή. Έπεσε όλο το δέντρο όμως. Έπεσε όλα, παιδιά. Ναι. Συγγνώμη, μισό λεπτάκι. Έχει ακουμπήσει ουσιαστικά το ακούμπι. Σας μας δείξει λίγο το σημείο επαφής με το φορτηγό. Ακριβώς ουσιαστικά που... το ακούμπησε το φορτηγό. Ναι, ναι. Αλλά τι γίνεται τώρα. Το δέντρο, όπως είπε ο Σπύρος, ήταν... Να, το σημείο εδώ λες τώρα. Αυτή... Να το. Που φαίνεται. Ωραία. Το φορτηγό. Αυτές που έχει την επαφή με το δέντρο. Οι οποίες με τα χρόνια ο κορμός τους εσωτερικά αρχίζει και γίνεται κούφιος. Έτσι. Και με έναν αέρα, γι' αυτό τα περισσότερα δέντρα τα οποία πέφτουν με έναν αέρα είναι λεύκες. Εδώ το ακούμπησε. Δέντρων έχουμε. Το ακούμπησε με το φορτηγό, γιατί ουσιαστικά το ακούμπησε, έτσι. Δεν φαίνεται να το έχει ξυλώσει, να έχει πέσει. Ούτε ήρθε ο άνθρωπος με ταχύτητα και έπεσε πάνω του. Ναι. Πήγε να κάνει ελιγμό απλά για να παρκάρει. Και κοίταξε. Το ακούμπησε και ξυλώθηκε όλο. Όπου εκεί την ώρα θα μπορούσε να περνάει και ένας άνθρωπος από κάτω, ή διαφορά αυτοκίνητα τα οποία έχει. Θα μπορούσε να έχει πέσει με άλλη αφορμή. Ή να έχει πέσει και με άλλη αφορμή. Λοιπόν, αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, στα Χαυτεία, έτσι είναι, εκεί που βγαίνει η Πατησίων, δίπλα στην Ομόνια, Πατησίων και Πανεπιστημίου.